Αγαπάει πολύ την Ελλάδα και η Ελλάδα τον αγαπάει επίσης πάρα πολύ. Είναι ο πρώτος που έφερε το ντένιμ στις πασαρέλες αλλά και στην υψηλή λαπτική. Τον φωνάζουν enfant terrible, δηλαδή τρομερό παιδί, και φυσικά είναι ο Jean-Paul Gaultier. Τον φέρνει εδώ στο My Style Rocks η B. Όταν, ας πούμε, είδες Jean-Paul Gaultier, είπες «Γιατί να το σκέφτηκαν αυτό για μένα» ή είπες «Α, τι ωραία Jean-Paul Gaultier». Τι ακριβώς είπες? «Α, τι ωραία Jean-Paul Gaultier». Ωραία. Γιατί είσαι enfant terrible κι εσύ? Θα μπορούσε κιόλας. Ναι. Μου αρέσει και πάρα πολύ. Κοίταξε, κάποια πράγματα καταλαβαίνουμε, αλλά εξήγησέ μας λίγο. Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πω ότι εγώ στο concept αυτό είμαι κριτής σε ballroom. Α, μάλιστα. Ναι. Είχαμε καιρό να είμαστε κριτές σε ballroom. Από τον καιρό της Νικολίνας. Ναι. Και εμπνεύστηκα γενικά από την αγάπη του Jean-Paul Gaultier για τις μαρινιέρες και τη θάλασσα, καθώς είναι και γαλλικής καταγωγής, οπότε αγαπάει τη μαρινιέρα όπως την αγαπούν όλοι οι Γάλλοι. Και μετά ήθελα να κάνω ένα ειρωνικό cone bra, bullet bra, εμπνευσμένο από το iconic look των 90s που είχε κάνει στη Madonna. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα χρησιμοποίησα στοιχεία θάλασσας, όπως το σχοινί, όπως τη μαρινιέρα και αυτό το navy στοιχείο στη φούστα και μετά το πήγα βάσει της δικής μου εφαρμογής. Αυτό. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Είναι καλή βαθμολογία. Δεν είναι η ανώτερη που έχει μπει μέχρι τώρα. Όχι. Δεν είναι από τις πιο υψηλές. Όχι. Αλλά όμως δεν είναι και χαμηλή. Ναι. Πού, τι βλέπεις και χαμογελάς? Χαμογελάω με την Νικολίνα. Γιατί. Γιατί είναι μεγαλόψυχη. Πάμε, Νικολίνα, γιατί έχεις βάλει δύο. Σύνα. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν φέρνουμε τέτοια κόνσεπτ εδώ. Θα σου πω. Εγώ, σε ένα τέτοιο κόνσεπτ, θα ήθελα να σε δω με μία αυστηρή μέση. Θα ήθελα ένα κορσέ μέση, ο οποίος σου έκανε σιλουέτα έντονη. Okay. Γιατί πας κάπου που θα το δεις πολύ να συμβαίνει αυτό, από διάφορα άτομα. Λέω, είπες αυτό και μέσα στο συμπύριο φύχτηκε και λέω, μη μου την κάνεις να ρωτήσετε και σκάστε. Δεν έχει αέρα. Ναι, θα ήθελα να δώσεις και εσύ μια σιλουέτα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το look. Ρουσά. Και θα ανέβαινε ενδιαφέρουσά σε αυτό το look και θα έδινε ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Ναι. Μ' αρέσει το ύφασμα που έχεις βάλει από πάνω. Ίσως ήθελα κάτι σε αυτό να γίνει κάτι έξτρα, ίσως κάπως δενόταν ενδιαφέρον μετά κάπου. Ίσως το κράταγες στο κεφάλι και είχες πολύ μεγάλη ουρά. Όχι, θα το είχα μόνο για να μπω να... εγώ το ξέρω αυτό. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Να μπω να κάνω το άνοιγμα και να γυρίσω να κάτσω στη θέση μου ως κριτής. Δεν θα ήθελα να το έχω κάπου. Θέλω πολύ να πάω σε ένα ballroom. Δεν έχω πάει. Καλά, και εγώ μόνο σε ταινία θα πάμε μαζί. Αλλά έχω πάει σε ballroom. Ως κριτής δεν έχω πάει. Ναι. Θα μ' άρεσε να υπήρχε μία τέτοια λεπτομέρεια στο look σου, okay, που έχει μεγάλη ουρά, για εκεί που πας. Και τώρα, ίσως, πώς να το εξηγήσω αυτό. Θέλω κάτι λίγο παραπάνω τη μαρινιέρα. Θέλω λίγο κάτι έξτρα και σε αυτό το outfit. Θέλω απλά, για εκεί που πας, είσαι λίγο, λες και πας να το δεις, όχι να το κρίνεις. Α, δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει, βαριές κουβέντες. Πολύ βαριά ήταν αυτό. Πολύ βαριά. Καλά, αυτό το λέω με πολύ αγάπη, γιατί έπεσε και σε μεγάλη φαν τώρα. Ναι, όχι, επειδή έχω δει και το αντίστοιχο σόου του εξωτερικού, πάρα πολλές γυναίκες κριτές δεν είναι πολύ υπερβολικές.
Ήθελε η σιλουέτα να είναι λίγο Ντίτα Βον Τις. Okay. Που θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Αυτό προσπαθούσα να πω πριν. Αυστηρή μέση για να δώσεις έναν άλλον αέρα σε αυτό το σύνολο. Αυτό ναι, το ακούω, το ακούω. Και το μαλλίσος ήθελα να έχει... Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ χαρούμενη. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη με το μαλλί. Φαίνεται. Πολύ, πολύ. Άστο το μαλλί, μου πεις, κάνε κριτική για τη μέση. Μ' αρέσει το μαλλί. Α, για το μαλλί. Ναι, για πες, να το ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να έχει και αυτό ένα λίγο πιο pin-up χαρακτήρα. Α, δεν ήθελα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι έτσι πως γέρνεις το κεφαλάκι, είσαι και πάρα πολύ λίγο μακιγιαρισμένη, είναι και το πάπλωμα, νομίζω ότι θα γύρεις. Ότι θα γύρεις. Αλήθεια. Σε παρακαλώ, θα κάνεις reveal και εκεί μπροστά. Όχι, το έκανα, τώρα τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε εύχομαι καλή επιτυχία, Μπι.